Πάω αμέσω στον κύριο Λευτέρη Μιχαλάκη. Είναι ο Γενικός Γραμματέας του Πανελλήνιου Συλλόγου Εκπαιδευτών, έτσι δεν είναι, κύριε Μιχαλάκη? Ναι, ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα, τι κάνετε? Καλά είμαστε. Λοιπόν, κύριε Μιχαλάκη, προσέξτε. Επειδή μιλάμε και για τους νέους ανθρώπους, διάβαζα την είδηση που λέει: στην Πολωνία απονέμεται το βραβείο οδικής ασφάλειας μετά από μείωση κατά 47% των οδικών θανάτων σε μία δεκαετία, 2012-2022, ποσοστό που ξεπέρασε μόνο η Λιθουανία, ο περισσινός νικητής. 20.678 θάνατοι στους δρόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2022, μία συνολική αύξηση 4% σε σύγκριση με το 2021, όπως ανακοινώθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφάλειας των Μεταφορών. Δεν θέλω να ρωτήσω τίποτα παραπάνω από κύριε Μιχαλάκη, και δεν θέλω να κάνω κανένα άλλο σχόλιο. Πείτε μου, πώς τα καταφέρνει η Πολωνία, πώς τα κατάφερε και μείωσε σε 47% ή κατά 47% τους θανάτους στους δρόμους, και γιατί αυτό, αν θέλετε, το επιτυχημένο παράδειγμα της Πολωνίας, της Λιθουανίας που ήταν ο περισσινός νικητής, δεν το έχει καταφέρει καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα, αλλά αντίθετα αυξάνει τους θανάτους? Γιατί οι θάνατοι αυξήθηκαν στην Ευρώπη κατά 4%. Ναι, λοιπόν, κύριε Λογεράκη, η απάντηση είναι πολύ απλή. Βγαίνει ήδη από το δημοσίευμα από αυτά που διαβάσατε. Όταν αυτά και το διάβασα και εγώ. Οι άνθρωποι είχαν σχέδιο. Όπως και στη Λιθουανία, όπως και στη Σουηδία, όπως και σε άλλες χώρες. Έχουν ένα σχέδιο και είπανε, εμείς βάζουμε για μια δεκαετία αυτό το στόχο. Μπορεί κάποιος να πει, μα είναι μικρός ο στόχος ή μεγάλος, τέλος πάντων, να διαφωνεί γενικότερα, αλλά έχουν ένα στόχο. Θέλουν να μειώσουν τους θανάτους, θέλουν να μειώσουν τα τροχαία δυστυχήματα. Την ίδια στιγμή, που έχουν πει πολλές φορές και από το συχνότητά σας, ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας λέει ότι θα έχουμε αύξηση των τροχαίων ατυχημάτων στο 2030. Αύξηση. Καταλάβατε. Για το θανάτο φυσικά. Αν δεν υπάρχει ένα συνολικό σχέδιο αφενός βέβαια παγκόσμιο και αφετέρου κατά τόπους, δηλαδή η Πολωνία εφήρμοσε ένα σχέδιο. Εμείς ως Ελλάδα έχουμε κάποιο σχέδιο? Με τα γνώση του λόγου σας λέω όχι, δεν έχω. Και βεβαίως κατά περιφέρειες έχουμε σχέδια. Δεν έχω. Δηλαδή, μα δεν το άκουσα. Μα ούτε στη διάρκεια της προηγούμενης προεκλογικής περίοδου, είτε αυτής της προεκλογικής περίοδου, δεν το άκουσα. Αυτό, μα, και βέβαια ούτε σαν προγραμματικό λόγο, σχέδιο, εξαγγελία από το σύνολο των πολιτικών αρχηγών. Μηδενός εξαιρουμένου. Δεν υπάρχει στα προγράμματα των κομμάτων ούτε μία παράγραφος. Εμείς θέτουμε ένα στόχο ως το 2020, δεν ξέρω πότε, 25 ξέρω εγώ ή 35 ξέρω πότε. Αυτό το πράγμα. Ένα στόχο που να λέει για την οδική ασφάλεια. Δεν μιλάω για τη μείωση των ατυχημάτων γενικότερα. Για την οδική ασφάλεια. Βρέστε μου ένα πολιτικό πρόγραμμα ενός κόμματος που να έχει αυτό το πράγμα. Δεν το έχει. Κατ' επέκταση και ως χώρα δεν έχουμε τέτοιο πράγμα. Αλλά δεν είμαστε πολιτικά κόμματα, ούτε η τοπική φορή. Υπάρχει στην περιφέρεια Κρήτης ένα τέτοιο πρόγραμμα? Δεν υπάρχει. Παρά και τις προσωπικές μου εισηγήσεις, αν θέλετε, προς την περιφέρεια. Λοιπόν, δεν υπάρχει σχεδιασμός. Όταν λοιπόν δεν σχεδιάζουμε κάτι, μην απορούμε που κάποιοι άλλοι σχεδιάζουν και βγάζουν αποτελέσματα. Αυτή είναι η κατάσταση. Πώς τα κατάφεραν? Κοιτάξτε, δεν μπορώ να πω πώς τα κατάφεραν, γιατί δεν ξέρω, δεν είμαι ούτε το σχέδιο της παρακολούθησα, ούτε είχα γνώση. Από τα δημοσιεύματα που διάβασα κι εγώ, είδα αυτό το τιμή που μεταδώσατε. Σίγουρα οι άνθρωποι εφάρμοσαν σχέδιο, δεν δούμε και γιατί άλλο. Στην Πολωνία υπάρχουν υποδομές. Υπάρχουν υποδομές σε δίκτυα, σε μέσα μαζικής μεταφοράς, σε σταθερής τροχιάς. Θα πρέπει να το πούμε εδώ, έτσι, ότι από την Πολωνία επέρασε και ο σοσιαλισμός και άφησε τη σφαγίδα. Όσο και αν ακούγεται σε ορισμένους ότι μα τι μας δες τώρα, συνάξεις να σταθείλια, ναι, υπάρχει αυτός ο σοσιαλισμός. Και μπορούσαν και πάτησαν οι άνθρωποι εκεί πέρα. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει απολύτως τίποτα. Απολύτως. Αυτό που είχαν κάνει, δηλαδή, ένα μικρό παράδειγμα για να καταλάβετε. Τα μέσα σταθερής τροχιάς, τα τρένα που λέμε, τα σχεδίασε ο Τρικούπης. Από την εποχή του Τρικούπη και ύστερα, δεν έχουμε καμία άλλη χάραξη. Όχι μόνο δεν έχουμε χάραξη νέων γραμμών ή εξυγχρονισμού, αν θέλετε, έχουμε και κλείσιμο γραμμών.
τόσο απλά σας τα λέω τα πράγματα. Λοιπόν, βάζουμε όμως συνεχώς αυτοκίνητα μέσα. Είμαστε πνιγμένοι εντελώς από τα αυτοκίνητα, τα ΙΧ μέσα μεταφορά. Κύριε Μιχελάκη, όσο συνεχίζεται αυτή η πολιτική του ΙΧ μέσου μεταφοράς ως μόνο μέσο μετακίνησης, κάθε μέρα θα στρνούμε θύματα στην Κρήτη και όχι μόνο στην Κρήτη και στην Ελλάδα. Διάβαζα μέσα σε όλα αυτά τα οποία ανακοινώθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Σύμβουλο το Αρμόδιο για την Οδική Ασφάλεια, ότι την 1η Μαρτίου του 2023, όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε προτάσεις για 3 νομοθετήματα για την οδική ασφάλεια. Θέλω να μου πείτε τη δική σας, ή να κάνετε τη δική σας την εκτίμηση, τη δική σας τη θέση πάνω σε αυτά. Την αναθεώρηση της οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την άδεια οδήγησης, την αναθεώρηση της οδηγίας για την διασυνοριακή επιβολή και μία πρόταση για μία νέα οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την οδήγηση με αποκλεισμούς. Αυτές οι προτάσεις καθυστέρησαν, λέει το δημοσίευμα, σοβαρά, αλλά ελπίζεται ότι μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία πριν από το τέλος της τρέχουσας πολιτικής εντολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2019-2024 για να διασφαλιστεί ότι μεγιστοποιείται το δυναμικό σωτηρίας εντός του χρονικού πλαισίου πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την οδική ασφάλεια 2021-2030. Βλέπουμε κάτι που βελτιώνει μέσα από αυτά την οδική ασφάλεια? Προσωπικά δεν βλέπω, εσείς βλέπετε, γιατί και από όλα που το διάβασα... Δεν μπορώ να το ξέρω, εσείς το μεταφράζετε κάτω από τις λέξεις διαφορετικά. Όχι, όχι. Τα ελληνικά τα ξέρω πολύ καλά και εγώ και εσείς, κύριε Δουλειράκη. Νομίζω ότι δεν βγάζει άκρη με αυτά που λέτε. Θα σας πω ένα απλό παραδείγματάκι πάνω σε αυτό που διαβάσατε. Υπογράφηκε τελευταία, καλό και χρόνια είναι τώρα, να είναι και από εκεί, μια σύμβαση με τη γείτονα Αλβανία, η οποία λέει ότι αναγνωρίζονται τα αλβανικά διπλώματα και στην Ελλάδα. Όχι όλα. Αυτά που, εν πάση περιπτώσει, είχαν εκδοθεί στην Αλβανία πριν την έλευση και πριν τη μόνιμη κατοικία του η πολίτη από την Αλβανία που μένει στην Ελλάδα, είχε βγάλει εκεί το δίπλωμα, μπορεί να γνωριστεί εδώ πέρα. Θεωρείται, και χωρίς να κατηγορήσω την Αλβανία, αλλά έτσι τα πράγματα, θεωρείται ότι υπάρχει εκπαίδευση και, εν πάση περιπτώσει, κάποια σωστή εκμάθηση στην Αλβανία. Ένα το κράτος. Και μπορεί να το ανανεώσει εδώ. Δεύτερον, το οδηγητικό περιβάλλον που έρχεται στην Ελλάδα, όχι μόνο για τους φίλους Αλβανούς, αλλά και για τους άλλους από άλλες χώρες που έχουν υπογράψει ημερείς σχέσεις και συμφωνίες η Ελλάδα, θεωρείται ότι το οδηγητικό περιβάλλον στην Ελλάδα τους επιτρέπει να οδηγούν με ασφάλεια. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, θεωρείται ότι μόνο με την οδήγηση οχημάτων και με την καλύτερη εκπαίδευση, τέλος πάντων τα αυστηρότερα μέτρα και ποινές, θα έχουμε οδική ασφάλεια στη χώρα? Όχι, δεν θέλω. Η εμπειρία μου 30 τόσα χρόνια τώρα αυτό δείχνει. Ότι δεν φτάνει να εκπαιδευτείς καλά ή δεν φτάνει, ξέρω εγώ, να έχεις ένα υψηλό πρόστιμο. Όχι, δεν φτάνει. Χρειάζεται σωρία μέτρων, τα οποία τα έχουμε θέσει πολλές φορές από την εκπομπή σας και τα ξαναλέμε, για να πάει μπροστά αυτό το πράγμα. Όταν είμαστε, ξαναλέω, πτυγμένοι στα ΙΧ οχήματα και ο μόνος τρόπος μετακίνησης είναι το ΙΧ όχημα, δεν υπάρχει ούτε μία περίπτωση να έχουμε καμία αλλαγή στην οδική συμπεριφορά. Ούτε μία περίπτωση. Φανταστείτε να έχουμε και αυξημένη έλευση τουριστών τους καλοκαιρινούς μήνες, δηλαδή η φιλοδοξία που προβλέπεται με το νέο αεροδρόμιο να φτάσουμε τα 18 εκατομμύρια το χρόνο στην Κρήτη. Φανταστείτε αυτοί οι άνθρωποι πώς θα μετακινούνται. Πώς θα μπορέσουν πραγματικά, δηλαδή, σε αυτό το χάος μέσα να αναπτύξουν μια σοβαρή και υπεύθυνη στρατηγική και τέλος πάντων. Πάντως, ξέρετε, μέσα από αυτά τα τρία μέτρα, μέσα από αυτές τις τρεις προτάσεις νομοθετήματα που σε τίτλους τις παραθέτουν αυτή την ώρα, αν μιλούσαμε για την αναθεώρηση της οδηγίας Ευρωπαϊκής Ένωσης για την άδεια οδήγησης, να υπάρξει δηλαδή μια αυστηροποίηση. Δεν ξέρω, με τον τρόπο που το εννοούν, αν υπάρξει μία αυστηροποίηση στο ποιος οδηγά, πώς οδηγά, γιατί οδηγά, αναφέρατε ήδη το παράδειγμα, ή ένα από τα πολλά παραδείγματα τα οποία αντιμετωπίζει ο καθένας από εμάς στην καθημερινότητά του, ή αν πάμε σε εκείνη την άλλη πρόταση για μια νέα οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την οδήγηση με αποκλεισμούς, ας πούμε σε ό,τι έχει να κάνει με το αλκοόλ, με τη χρήση κινητού τηλεφώνου και με όλα τα υπόλοιπα χρήση ζώνης ασφαλείας, ή ταχύτητα ενδεχόμενα να βοηθήσουν. Είναι λάθος αυτά, πέρα και πέρα. Και σας λέω το εξής. Πέστε μου, ο εργαζόμενος που θέλει να πάει αυτή τη στιγμή
να δουλέψει από το Ηράκλειο στο ξενοδοχείο σε ένα ξενοδοχείο στη Θεσσαλονίκη, πώς θα πάει. Πέστε μου. Πώς θα επιστρέψει. Γιατί όλα αυτά είναι καλά, δεν τα λέμε, αλλά υπάρχουν και προϋποθέσεις. Πώς θα πάει στη Φόδελη να δουλέψει. Πώς θα πάει στον Παλί να δουλέψει. Σας λέω κύριο από το Ηράκλειο. Έτσι. Πώς θα πάει στη Μεσαρά να δουλέψει. Πώς θα πάει ο άνθρωπος, πώς θα έρθει ο άνθρωπος από τη Μεσαρά. Θέλει να μείνει στον Πύργο, βρε αδερφέ. Τι να κάνουμε. Θέλει να μείνει στη Μύρισσα. Αν θέλει να δουλέψει, έχει βρει και δουλειά, να δουλέψει στο Ηράκλειο. Πώς θα έρθει. Με ποια συγκοινωνία θα έρθει. Δεν θα αναγκαστεί να πάρει το αυτοκίνητό του. Δεν θα αναγκαστεί με χίλια προβλήματα να πάει και να έρθει. Ποια οδική ασφάλεια είναι ένα αυστηρότερο. Αν του βάλει ένα πρόστιμο, ο μεγαλύτερος θα το συνετήσει. Διότι όλα αυτά έχουν κάποια σημασία και να σας λέω για το σχέδιο, ένα γενικότερο σχέδιο, που θα λέει ότι ερχόμαστε μέσα σε ένα γενικότερο σχέδιο το πώς θα αντιμετωπίζουμε την κινητικότητα στην Κρήτη, τις μετακινήσεις γενικότερα, και μέσα από αυτό θα δούμε πώς μπορούμε και με αυστηροποίηση ποινών κλπ. Κλπ. Να φτιάξουμε την κατάσταση. Όταν έχουμε μόνο ένα πράγμα, δηλαδή ξέρετε κάτι, αυτούς τους άθλιους δρόμους έχετε, αυτά τα αυτοκίνητα έχετε, αυτή την υποδομή να μετακινηθείτε, αλλά μην σας δώσω όμως πληρώσετε αυστηρά πρόστιμα. Δεν κάνει δουλειά. Πάει να σκοτωνόμαστε κάθε μέρα. Και αυτό βλέπουμε τους τελευταίους μήνες, πως και σε όλη την Ελλάδα, ειδικά αποτύχαμε το προνόμιο εδώ στην Κρήτη. Φαντάζομαι το παρακολουθείτε. Ότι σε όλη την Ελλάδα έχω φτάσει στο σημείο να λέω ότι τέλος, στο τέλος τα τροχαία θα έχουν γίνει μια καθημερινότητα, μια κανονικότητα στη ζωή μας. Αυτό πήγα, ναι. Άρα λοιπόν χρειάζεται συνολικά όλη η Ελλάδα ένα σχέδιο και βεβαίως είναι υπεύθυνση της κυβερνήσης. Βεβαίως τοπικά, και το έχουμε ξαναπεί, επειδή η Κρήτη δεν έχει, αν θέλετε, αυτό που έχει ας πούμε η Θήβα, η Λαμία, κάποια άλλα που συγκοινωνούν μεταξύ τους γύρω-γύρω, δηλαδή έρχονται, περνάνε γύρω-γύρω από εκεί διάφοροι, έχουμε διασυνδέσεις διάφορων νομών και τέλος πάντων διάφορων επιχειρήσεων κλπ. Κλπ. Είναι ένα εξάρτητο κομμάτι με την έννοια ότι έχουμε 600.000 περίπου κατοίκους στην Κρήτη. Δεν έχουμε την τεράστια βιομηχανία, έχουμε όμως αγροτικά προϊόντα, έχουμε και άλλα. Αν λοιπόν κάτσουμε και σχεδιάσουμε το πώς θα πρέπει να μετακινούνται αυτές οι 600.000 σύν τους αποκόμενους τουρίστες, είναι πάρα πολύ εύκολο να φτιάξουμε να φτιάξουμε τέτοιες υποδομές και ένα χώρο μετακίνησης που θα μπορεί να προστατεύει τον οποιοδήποτε μετακινείται σε αυτό το χώρο. Ξέρετε, κύριε... Αλλά δεν το κάνουμε. Ξέρετε, κύριε Μιχαλάκη, ποια είναι η τραγωδία και έτσι σας απελευθερώνω, ότι ακόμα σήμερα, εν έτη 2023, εμείς σκεφτόμαστε, ούτε καν συζητάμε το θέμα αυτό, αλλά θέλουμε κάπου θεωρητικά και μέσα στο μυαλό μας, ως όνειρο, να περιορίσουμε λίγο ή να αντιμετωπίσουμε με τον οποιοδήποτε τρόπο τα τροχαία. Αν θα υπάρχουμε, ναι, θα το κάνουμε. Δεν μπορεί να γίνει αυτό, το ξανάπαμε και δυστυχώς όσο είναι συνδεδεμένα οι υποδομές, η μετακίνηση μόνο με την οικονομία, δηλαδή πώς θα βγάζουμε από αυτή τη μετακίνηση, τι δρόμους θα φτιάξουμε, έχει λεφτά να πάρει αυτός που θα φτιάξει το δρόμο. Συζητούσαμε και το έχουμε δείξει πολλές φορές και από τους σταθμούς σας και εσάς προσωπικά για τα μέσα σταθερής τροχιάς. Συμφέρει, λένε κάποιοι, θα βγάζει χρήματα. Το ίδιο λέει και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Καταλάβετε. Μα επιτέλους οι ανθρώπινες ζωές δεν μπορεί να έχουν κόστος οικονομικό. Τελείωσε. Αυτό είναι, από εκεί ξεκινάμε. Μάλιστα. Εμείς το ξεκινάμε ανάποδα. Ναι. Κύριε Μιχαλάκη, εμείς το ξεκινάμε πάντα. Θα τα ξαναπούμε και σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ.